Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Μαθαίνουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον. Να διεκδικούμε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών. Να θέλουμε τη ζωή μας μακριά από εξαρτήσεις. Να προσπαθούμε για ένα καλύτερο μέλλον. Η νέα χρονιά ξεκινά με προγράμματα και δραστηριότητες για όλα τα παιδιά και τους νέους της χώρας μας. Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα 19 Σεπτεμβρίου και είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το magnesianews.gr. Για αύριο το απόγευμα ορίστηκε η νέα σύσκεψη των κυβερνητικών εταίρων, οι οποίοι καλούνται να λύσουν το γόρδιο δεσμό με τα σκληρά μέτρα των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, μετά και τις ασφυκτικές πιέσεις της Τρόικας που ζητεί επιπλέον μειώσεις σε συντάξεις και μισθούς. Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση, ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους και καλεί τον Πρωθυπουργό να βρει έστω και την τελευταία στιγμή μέτρα ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα ισοδύναμα που είχε παρουσιάσει ο κ. Σαμαράς στο Ζάπιο. Η Υποκράτους ζητεί περικοπές από τις δαπάνες των Υπουργείων και όχι από μισθούς και συντάξεις. Το διακύβευμα πλέον είναι η προστασία της ίδιας της δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Άσκησε δρυμύτατη κριτική στα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, ενώ επιτέθηκε σε όσους επιχειρούν να εξισώσουν τους αγώνες της αριστεράς με την ακροδεξιά. Η ανεργία, το ασφαλιστικό και οι παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας εξετάστηκαν σήμερα στη συνάντηση που είχε ο επικεφαλής της ομάδας δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα, Χορστ Ράιχενμπαχ, με τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννη Βρούτσι. Κούρεμα έως 83% στο ΕΦΑΠΑΞ, καθώς και αναδρομική επιστροφή μέρους των χρημάτων μέσω καθιέρωσης μηνιαίας εισφοράς από 1 έως 3% που πήραν οι συνταξιούχοι 22 ταμείων πρόνοιας, προβλέπει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας. Περισσότεροι από 7 στους 10 Έλληνες θεωρούν ότι η οικονομική κρίση στη χώρα μας θα διαρκέσει και μετά το 2013, σύμφωνα με τα αποτελέσματα online έρευνας της Focus Bari. Η φοροδιαφυγή στους ελεύθερους επαγγελματίες χτυπάει κόκκινο σύμφωνα με έρευνα ξένων πανεπιστημίων. Στην κορυφή της λίστας, γιατροί, μηχανικοί, εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, λογιστές, επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ξενοδόχοι και εστιάτορες. Ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία που επικυρώνει αναδρομικά τα master plan των λιμένων της χώρας της δεκαετίας 2002-2012 ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ ύστερα από εντονότατη αντιπαράθεση με τους εκπροσώπους της πλειοψηφίας. Στις τοπικές ειδήσεις τώρα, η εταιρεία Θεσσαλική ΑΤΕ με έκπτωση 32% αναδείχθηκε μειοδότης του έργου αποπεράτωσης του τμήματος ανισόπεδου κόμβου Λαρίσης έως Γορίτσα του περιφερειακού δρόμου του Βόλου κατά τον επαναληπτικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε. Με την εργολαβία σκούπα αντιμετωπίζονται οι σοβαρότατες ελλείψεις ώστε ο αυτοκινητόδρομος να καταστεί επιτέλους ασφαλής και λειτουργικός για τους χρήστες του. Με στόχο την ημέρα της Γενικής Πανελλαδικής 24ωρης απεργίας της ερχόμενης Τετάρτης 26 Σεπτεμβρίου να νεκρώσουν όλοι οι εργασιακοί χώροι στο Βόλο και να μην μείνει ούτε ένας εργαζόμενος καθυλωμένος στον καναπέ του, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά. Ξεκίνησε σήμερα η οργανωτική εκστρατεία του Εργατικού Κέντρου Βόλου από τον χώρο του εργοστασίου της ΑΓΕΤ με συνάντηση μελών του Προεδρείου με τη διοίκηση του Σωματείου. Αποφασιστικότητα να φτάσουν μέχρι τέλους δείχνουν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ Μαγνησίας που πήραν το δρόμο του αγώνα προκειμένου να διαφυλάξουν τη λειτουργία των Δήμων και τις θέσεις εργασίας, όπως επισημάνθηκε άλλωστε σε ανοιχτή συνέλευση που έγινε στο Δημαρχείο του Βόλου και συνοδεύθηκε από στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Την ίδια στιγμή, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων στους ΟΤΑ Μαγνησίας βρίσκονταν στην Σκιάθο για να ενημερώσουν τους εργαζόμενους στο Δήμο για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Θέλω να ξεκινήσω, συνάδελφοι, με ένα σχόλιο που άκουσα τις ώρες που ερχόμουν στο ραδιόφωνο, την ώρα που ερχόμουν εδώ. Ένα σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Κεδίκο, ο οποίος είπε τα νέα μέτρα θα είναι οδυνηρά, αλλά θα είναι τα τελευταία. Και το σχόλιο που έχω να κάνω είναι το εξής, ότι για άλλη μια φορά λέει τη μισή αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι τα μέτρα θα είναι οδυνηρά, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο πως θα είναι τα τελευταία. Εάν ο κύριος Κερδίκοπλου και η κυβέρνησή του εξακολουθούν να είναι στην κυβέρνηση, είναι βέβαιο πως δεν θα είναι τα τελευταία. Αν ο κύριος Κερδίκοπλου και η κυβέρνησή του ανατραπούν, είναι σίγουρο πως αυτά τα μέτρα, μάλλον όχι σίγουρο, είναι πολύ πιθανό αυτά τα μέτρα να είναι τα τελευταία.
Κακοτεχνίες σε υποδομές του φράγματος Παναγιώτικο εντόπισαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού συνεργεία του τομέα ίδρυυσης της Δημοτικής Αρχής Νοτίου Πηλίου. Ευρεία σύσκεψη αναμένεται να γίνει αύριο, παρουσία και του Περιφερειάρχη. Σε συγκέντρωση στην Αθήνα θα συμμετέχουν την Παρασκευή τρίτεκνες οικογένειες της Μαγνησίας ως διαμαρτυρία για τα νέα μέτρα. Η πρόεδρος των τριτέκνων Σούλα Βακουφτσή μίλησε στο Ράδιο 1. Κανονίσαμε την η ομοσπονδία μας και συμμετέχουμε και εμείς την Παρασκευή 11.30 ώρα στην πλατεία Συντάγματος και πορεία και διαμαρτυρία στο Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε την Παρασκευή στις 6 ώρα το πρωί από την πλατεία Ελευθερίας. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι αύριο το μεσημέρι, πέμπτη μεσημέρι. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα συμμετέχουν οι τρίτεκνοι μαζικά. Mm-hmm. Για να πάμε όλοι μαζί μια γροθιά κάτω στην Αθήνα. Βέβαια, θέλω να φαντάζομαι από όλη την Ελλάδα. Από όλη, την Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι πανελλαδικά η ομοσπονδία μας το. Και είπατε ότι μπορεί να δηλώσουν συμμετοχή οι τρίτεκνοι και να μεταβούν δωρεάν με έξοδα. Δωρεάν το πληρώνει mm-hmm. ο Σύλλογος. Με ποδήλατο αντί για αυτοκίνητο, οι μετακινήσεις το Σάββατο στο Βόλο λόγω της Ευρωπαϊκής ημέρας χωρίς αυτοκίνητο. Εκδηλώσεις από τις 11 το πρωί στην παραλία του Βόλου. Αυτή τη χρονιά επιλέξαμε και σε συνεργασία και με την τηλεόραση του Sky και με την εκπομπή Ποδηλατοδράσης να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις με αφετηρία και με σημείο έτσι όλης της εορτής στην παραλία του Αγίου Κωνσταντίνου με μια ποδηλατοβόλτα έτσι μέσα στην πόλη 8 χιλιόμετρων με διάφορες γιορτές και happenings που θα γίνουν στον χώρο του Αγίου Κωνσταντίνου πάντα με επίκεντρο το ποδήλατο και την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και θεωρούμε ότι είναι έτσι ο καλύτερος τρόπος στο να δώσουμε έτσι ένα μήνυμα για το πώς πρέπει να μετακινούμαστε μέσα στην πόλη. Είναι μια πολύ καλή έτσι ευκαιρία το Σάββατο να πάρει όλος ο κόσμος τα ποδήλατά του, να έρθει στον Άγιο Κωνσταντίνο και να συμμετέχει σε όλες αυτές έτσι τις εκδηλώσεις. Μιλώντας στο Ράδιο 1 για το ίδιο θέμα, ο πρόεδρος των πολιτικών μηχανικών Κωνσταντίνος Καραγιάννης υποστήριξε ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις μέσα από συζήτηση ώστε η χρήση του ποδηλάτου να γίνει συχνότερη. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας είναι ακριβώς αυτό. Μια καμπάνια η οποία προσπαθεί να δείξει και στις δύο πλευρές, δηλαδή και σε αυτούς που ασκούν εξουσία και αποφασίζουν και στους χρήστες, να προτιμήσουν κάτι εναλλακτικό στο αυτοκίνητο. Αυτό το κάτι εναλλακτικό και πιο πρόσφορο σε πόλεις όπως ο Βόλος σίγουρα είναι το ποδήλατο. Είναι και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχουν και άλλες επιλογές φυσικά. Mm-hmm. Αλλά επειδή τελικά αυτή η εβδομάδα στοχεύει στο ποδήλατο και είναι πιο άμεσο, εντελώς οικονομικό, εντελώς καθαρό mm-hmm. και απροβλημάτιστο, σίγουρα θα φροντίσουμε να υποστηρίξουμε την εβδομάδα αυτή και κυρίως να υποστηρίξουμε την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στην πόλη μου, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Η κυκλοφοριακή συνείδηση αφορά και τις 365 μέρες του χρόνου mm-hmm. και όχι μόνο μία. Αλλά τουλάχιστον επειδή τις προηγούμενες χρονιές δεν γινόταν κάτι, είχε αρκετό καιρό να συμβεί κάτι έτσι, με μεγάλη διάσταση, φροντίσαμε να γίνει συμβολικά φέτος η μέρα χωρίς αυτοκίνητο στην πόλη μου, να συμμετέχει ο Βόλος μαζί με άλλες τρεις πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, μόνο αυτές οι τέσσερις πόλεις δυστυχώς από την Ελλάδα συμμετέχουν. Και πολλές ευρωπαϊκές, 1811 ήταν μέχρι χθες mm-hmm. οι πόλεις που θα συμμετέχουν, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε συνείδηση αυτό που θέλουμε το αυτονόητο, σιγά σιγά το αυτοκίνητο να πάρει τον ρόλο που έχει σε όλα τα ευρωπαϊκά δίκτυα, δηλαδή ένα ρόλο όχι τόσο αστικό όσο για τις μετακινήσεις έξω από την πόλη, mm-hmm. και εδώ να υιοθετήσουμε πρακτικές οι οποίες θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον και θα βολέψουν την υγεία και την τσέπη, θα έλεγα, τον πολίτη. Στον χώρο του πολιτισμού τώρα, Ιωνία 1922, Νέα Ιωνία 2012, Μνήμες Προσφύγων. Είναι ο τίτλος της εναρκτήριας εκδήλωσης του Δήμου Βόλου με αφορμή τη συμπλήρωση 90 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή. Η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Ευαγγελίστρια στη Νέα Ιωνία στις 8 το βράδυ. Θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους προσφυγικούς συλλόγους της πόλης. Περιμένουν την κλήρωση της Football League στη νίκη Βόλου για να περάσουμε και στα αθλητικά, που το Σάββατο η νίκη αντιμετωπίζει στο πλαίσιο των φιλικών παιχνιδιών στο Πανθεσσαλικό τον Ηρακλή Ψαχνών. Παρασκευή Σάββατο αναμένεται να γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος της Football League και πιστεύεται ότι μέχρι τότε θα έχει βρεθεί η λύση στα θέματα που έχουν θέσει η Super League και η Football League. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ασυμφωνία της Super League με ΟΠΑΠ και Νόβα και έτσι δεν προχωράει η αναδιάρθρωση, ενώ η Football League δεν κατάφερε ακόμη να οριστικοποιήσει τη συμφωνία της με τον Υφυπουργό, τον κύριο Ιωαννίδη, με τον οποίο δεν είχε καμία συνάντηση έως τώρα. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.